Και το επόμενο θέμα αφορά τις γυναίκες. Όχι, δεν αφορά τις γυναίκες. Μας αφορά όλους. Ναι, γιατί μας όλοι, αφορά. Γιατί όλοι έχουμε μια γυναίκα στην οικογένεια. Θέλω να σου πω ότι αφορά και εσάς τους άντρες και πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως. Ναι, 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 πραγματικά. Διότι είναι μια δύσκολη φάση, θα έλεγα εγώ, για την γυναίκα. Μιλάμε για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα εμεινόπαυσης και είναι μια περίοδο της γυναίκας που μπορεί να κρατήσει από 2 έως και 10 χρόνια. Είναι τώρα, αρκετά μεγάλη. Να μας τα πούν βέβαια γυναίκα καλύτερα ειδικοί. Για το λόγο αυτό έχουμε καλέσει μαζί μας την κυρία Δανάη Δελιβάνη, η οποία είναι ενδοκρινολόγος του θεραπευτηρίου Ολύμπιον. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση της Μετρόπολης. Είναι μία περίοδο της γυναίκας, η οποία είναι δύσκολη, έτσι όπως την ξέρουμε. Όμως, αν υπάρχει πρόληψη, μπορεί να γίνει και έτσι, πιο εύκολη, ναι, λίγο πιο εύκολη, λίγο πιο έχει. Υπάρχουν τώρα νέες έτσι, μέθοδοι θεραπείας, να το πω. Ακριβώς. Καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι η εμεινόπαυση είναι ένα φυσιολογικό στάδιο, ένας φυσιολογικός σταθμός της ζωής κάθε γυναίκας. Συνήθως, έτσι λίγο και για το ευρύτερο κοινό, είναι συνήθως μεταξύ ηλικίας των 45 με 55 ετών που θα περάσει μια γυναίκα την εμεινόπαυση. Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό, 5%, που μπορεί να είναι έξω από αυτά, ναι, τα όρια. Και νωρίτερα και άνω των 55. Ναι. Η εμεινόπαυση χαρακτηρίζεται από κάποια συμπτώματα, τα οποία βέβαια δυστυχώς κάποιες γυναίκες, μάλλον ευτυχώς, μπορεί να μην τα νιώσουν καθόλου, ενώ κάποιες άλλες μπορεί να τα έχουν σε αρκετά έντονο βαθμό και να επηρεάσουν και σημαντικά την ποιότητα της ζωής τους. Την ψυχολογία κυρίως. Και την ψυχολογία. Οπότε, ποια είναι κάποια από αυτά τα συμπτώματα? Το σύνηθες είναι κυρίως οι εξάψεις, είναι αυτά τα φουντώματα που πολλές γυναίκες περιγράφουν. Έντονη εφίδρωση, ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μετά υπάρχουν πολλές ψυχολογικές διακυμάνσεις, όπως αναφέρατε, νευρικότητα, ευερεθιστότητα και κάποιες γυναίκες περνάνε ακόμα και κάποια σχεδόν μια ελαφρά κατάθλιψη ή κάποια καταθλιπτικά συμπτώματα. Επίσης υπάρχουν διαταραχές στον ύπνο, κάποιες γυναίκες δεν μπορούν να κοιμηθούν εύκολα ή κάνουν κακής ποιότητας ύπνου και αυτό επιβαρύνει βέβαια και μετά επί τα λειτουργικότητά τους την ημέρα. Κάτι το οποίο πολλές από εμάς τις γυναίκες δεν αναφέρουμε, υπάρχει και κάποια διαφορά και στη σεξουαλική τους ζωή, δηλαδή λόγω της μείωσης των επιπέδων των ιστρογόνων υπάρχει μια μείωση της σεξουαλικής επιθυμίας, υπάρχει μια ξηρότητα στον κόλπο και κάποιος πόνος πιθανά κατά τη σεξουαλική πράξη και όλα αυτά είναι κάποια συμπτώματα αρκετά συχνά και πολλές φορές και οι γυναίκες δεν θα τα αναφέρουν στο γιατρό τους για κάποια βοήθεια ή κάποια θεραπεία. Και τέλος, βέβαια, υπάρχουν κάποιες γυναίκες που λένε ότι δεν μπορούν να συγκεντρωθούν πολύ εύκολα. Υπάρχει μια μικρή αδυναμία να θυμηθούν κάποια πράγματα, ναι, ή κάποιοι πόνοι στις αρθρώσεις. Οπότε αυτά είναι κάποια συμπτώματα. Ένα πλέγμα συμπτωμάτων. Ακριβώς. Ένα πλέγμα συμπτωμάτων. Άρα, λοιπόν, τι θα πρέπει να κάνουν οι γυναίκες? Και τι θα πρέπει να κάνει και το περιβάλλον τους? Το περιβάλλον πάντα πρέπει να είναι υποστηρικτικό. Έτσι, μπράβο. Γι' αυτό είπα και εγώ πριν ότι σας αφορά πάρα πολύ. Όλους. Ακριβώς. Και η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να ξέρει κάποιος από πριν πόσο, αν το λέω σωστά, βαριά θα περάσει αυτά τα συμπτώματα μια πολύ γυναίκα σωστά, ή όχι. Γιατί πραγματικά κάποια μπορεί ούτε να τα αισθανθεί καθόλου και κάποια άλλη να την επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό. Οπότε θέλει πολύ υποστήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον και το κοινωνικό περιβάλλον. Και το εργασιακό, ακριβώς. Το πιο σημαντικό από όλα πιστεύω να υπάρχει μια καλή σχέση με τον γιατρό. Είτε ο παθολόγος, ο γενικός γιατρός, ο οικογενειακός γιατρός. Πρέπει να υπάρχει μια καλή σχέση, να αναφέρει αυτά τα συμπτώματα, έτσι ώστε εμείς ως γιατροί να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τη γυναίκα αυτή. Έχουμε πλέον πολλά, θα λέμε, όπλα για να το κάνουμε. Υπάρχει πολλές φορές κάτι που μπορεί να είναι ελαφράς μορφής και να χρειάζεται μόνο κάποια σαν μορφή ψυχοθεραπείας, σαν να λέμε, που μαθαίνουμε στη γυναίκα πώς να αντιμετωπίσει αυτά τα συμπτώματα. Αν τα συμπτώματα είναι πιο σοβαρά, μπορεί να σκεφτούμε και ανάλογα με την ηλικία να δώσουμε για κάποια περιορισμένα χρονολογική περίοδο, να δώσουμε πίσω ιστρογόνα και προγεστερόνη, έτσι ώστε να κάνουμε αυτή την περίοδο πιο εύκολη και να την περάσει πιο ανώδυνα. Και μετά υπάρχουν και κάποια άλλα φάρμακα που είναι αναστολής νορεπινεφρίνης και σερωτονίνης, που και αυτά επίσης μπορούν να καταπραίνουν κάποια από αυτά τα συμπτώματα. Υπάρχουν γυναίκες που το θεωρούν ακόμη ταμπού και δεν μιλάνε γι' αυτό? Πάρα πολύ. Οι πιο πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι
αυτά τα συμπτώματα εμφανίζονται ως επιστοπλίστων στις γυναίκες, δηλαδή είναι 80% των γυναικών. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, μόνο ένα 20%, το πολύ 30% αυτών των γυναικών θα το συζητήσουν με τον γιατρό τους, θα προσπαθήσουν να βρουν κάποια βοήθεια. Αυτό συμβαίνει σύμφωνα με έρευνες και λόγω της οικονομικής κρίσης, γιατί πάρα πολλές γυναίκες λένε ότι εντάξει, τώρα μπορεί να περνάω μια κατάθλιψη, έχουν ακούσει και από παλαιότερες γενιές ότι η εμμηνόπαυση έτσι είναι, mm-hmm. και δεν γνωρίζουν υπάρχουν μέθοδοι όπου μπορούν να κάνουν καλύτερη την ποιότητα της ζωής τους. Ακριβώς. Και πρέπει να υπάρχει ένα δίκτυο γιατρών, έτσι, mm-hmm. ναι, απευθύνονται. Και πρέπει να κάνουμε έτσι. Και εμείς τις σωστές ερωτήσεις. Πολύ πολλές φορές και εμείς δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο με τον κάθε ασθενή και αφήνουμε κάποια πράγματα, δηλαδή αν δεν τα φέρει ο ασθενής στο τραπέζι, εμείς δεν έχουμε το χρόνο, δεν τα γνωρίζουμε, δεν επενδύουμε σε αυτά και μπορεί να τα χάσουμε. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα επίσης να αναφέρω, ναι. πέρα από αυτά τα συμπτώματα που ναι. είναι εμφανή, θα πρέπει να ξέρουν επίσης οι γυναίκες ότι μπαίνοντας στην εμμηνόπαυση αυξάνει και το ποσοστό για κάποιες μακροχρόνιες επιπτώσεις. Δηλαδή, η πτώση των ιστρογόνων, των επιπέδων των ιστρογόνων στο σώμα, επίσης σηματοδοτεί μία πτώση της οστικής μάζας, δηλαδή αυτό που λέμε οστεοπόρωση. Ναι. Οπότε είναι η κατάλληλη στιγμή να κοιτάξουμε, κάνουμε κάποιες εξετάσεις όπως οστική πυκνότητα. Επίσης υπάρχει μία αύξηση των καρδιαγγειακών νοσημάτων, δηλαδή κάποιο έμφραγμα ή κάποιο αγγειακό εγκεφαλικό. Γιατί σταματάει να χάνει αίμα γυναίκα. Σταματάει να χάνει, πέφτει η ευεργετική επίδραση των ιστρογόνων που υπάρχουν στα αγγεία, αυξάνει η χοληστερίνη, αυξάνει πιθανότητα για διαβήτη. Χωρίς να θέλω να τρομάξω τις γυναίκες, διότι όλα αυτά ακούγονται λίγο τρομακτικά. Όχι, απλά θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος. Θα πρέπει να γίνεται ένας προληπτικός έλεγχος. Γι' αυτό μίλησα πριν για το δίκτυο των γιατρών που πρέπει να υπάρχει. Ακριβώς. Άρα, στο Ολύμπιον υπάρχει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο γιατρών. Αυτό είναι πάντοτε το. Είναι και στη λίστα μας να ρωτάμε, και ειδικά και εγώ σαν ενδοκρινολόγος ναι. που είναι και πιο πολύ στον mm-hmm. τομέα μου, να ρωτάμε για αυτά τα συμπτώματα σε κατάλληλη ηλικία και να κάνουμε τις σωστές εξετάσεις, σωστική πυκνότητα, εργαστηριακός έλεγχος, ψυχολογική συμπαράσταση και να φέρουμε τη γυναίκα πίσω ώστε να τη βοηθήσουμε Μάλιστα. με ό,τι μπορούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι. Ήσασταν πολύ κατατοπιστικοί στα όσα είπατε και νομίζω ότι κάθε γυναίκα πρέπει να τα λάβει υπόψη της αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα της Μετρόπολης. Να είστε καλά.